Τι θα κάνουμε τώρα και θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Γιώργος Τσουκαλάς, φυσικοθεραπευτής, οστεοπαθητικός. Θα δυναμώσουμε χωρίς βάρη. Θα δυναμώσουμε με λάστιχα, διότι υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που λένε τι, Γιώργο. Μας λένε ότι έχουμε τα ίδια ωφέλη στην ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης, στην ανάπτυξη της αντοχής και μπορούμε ουσιαστικά με ένα λάστιχο να έχουμε ένα ολόκληρο γυμναστήριο. Δηλαδή, φαντάσου. Ακριβώς, φαντάσου όλο αυτό το βαρύ εξοπλισμό που έχει ένα γυμναστήριο, όλες αυτές τις ασκήσεις μπορούμε να τις πετύχουμε με τα λάστιχα. Άρα έχουμε ακριβώς τα ίδια ωφέλη, αυτά μας λένε οι μελέτες, αλλά έχουμε και κάποια επιπλέον πλεονεκτήματα χρησιμοποιώντας τα λάστιχα. Θα δούμε την κάρτα, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέει και βολικό ο Γιώργος Τσουκαλάς. Αυτό μόνο, δηλαδή μπορείτε να έχετε ένα τέτοιο, ας πούμε, λάστιχο και να έχετε ένα ολόκληρο γυμναστήριο στην τσέπη σας, στην τσάντα σας. Τι δείχνουν οι μελέτες? Οι εθελοντές λοιπόν έκαναν άσκηση 5 εβδομάδες, είτε με βάρη είτε με λάστιχα, σαν αυτά που κρατάμε. Και τα δύο είχαν την ίδια επίδραση. Εξήγησέ μου λίγο, Γιώργο, δηλαδή. Εδώ μας έδειξε η μελέτη, ουσιαστικά υπήρχαν τρεις ομάδες ελέγχου. Ναι. Υπήρχε μία ομάδα η οποία δεν έκανε άσκηση, υπήρχε μία ομάδα που έκανε άσκηση με λάστιχα και μία ομάδα που έκανε ασκήσεις με βάρη. Και σε σύγκριση με την ομάδα που δεν έκανε άσκηση, υπήρχε μία αύξηση της δύναμης 20% και στην ομάδα με τα λάστιχα και στην ομάδα που έκανε τα βάρη. Σε ένα περίπου μήνα, λίγο παραπάνω από ένα μήνα, 20% αύξηση δύναμης, σαν να κάνατε βάρη δηλαδή με τα λάστιχα, και σημαντική βελτίωση σύσταση σώματος, δηλαδή η αναλογία του λίπους σε σχέση με τη μυϊκή μας μάζα. Ακριβώς, δεν είναι. Ακριβώς. Mm. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι πολύ ο χρόνος, δηλαδή οι 5 εβδομάδες είναι σχετικά γρήγορα. Γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να ενδυναμώσουμε το σώμα μας? Δεν είναι μόνο θέμα ότι θα έχουμε ένα πιο όμορφο σώμα, θα έχουμε και καλύτερη υγεία, σωστά? Θα έχουμε καλύτερη υγεία. Ουσιαστικά για να έχουμε μια καλή υγεία θα πρέπει να κάνουμε την αερόβια άσκηση 30 λεπτά την ημέρα και δύο φορές την εβδομάδα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιστάσεις για να αυξάνουμε την οστική πυκνότητα, είναι ενάντια στην οστεοπόρωση, ενάντια στη σαρκοπενία η οποία έρχεται με την πάροδο των χρόνων, χάνουμε μυϊκό ιστό, οπότε θα πρέπει δύο φορές την εβδομάδα να έχουμε άσκηση με αντιστάσεις. Και γιατί είναι σημαντικό να μην χάνουμε μυϊκό ιστό? Γιατί οι μυς μας είναι σημαντικοί, παίζουν ρόλο στο μεταβολισμό μας, παίζουν ρόλο και σε άλλες λειτουργίες και δεν είναι σωστό να χάνουμε τους μυς. Το λίπος είναι, τους μυς δεν είναι. Και ο Γιώργος Τσουκαλάς θα μας δείξει, αφού είπαμε ότι περίπου έχουν... Πού υπερτερούν τα λάστιχα, γιατί υπερτερούν νομίζω καλό. Τα λάστιχα υπερτερούν γιατί σε κάποιες από τις ασκήσεις ουσιαστικά προσπαθούμε, θέλουμε να κάνουμε μία άσκηση για παράδειγμα για το δελτοειδή. Ναι, να σου πω, δεν φαίνεσαι. Έλα λίγο μπροστά. Έλα λίγο μπροστά και θα συζητάμε και από εδώ. Για πες. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε μία άσκηση για παράδειγμα για το δελτοειδή. Οπότε, κατά τη διάρκεια της άσκησης, εάν είχα ένα βάρος το οποίο θα το ανέβαζα, ναι. Έτσι, ένα μηχάνημα το οποίο μου κατευθύνει την κίνηση, το λάστιχο θα πρέπει να ενεργοποιηθούν μικροί σταθεροποιημοί του σώματος, τόσο στην άρθρωση που δουλεύω, ναι. Στο άνω άκρο, όσο και στον κορμό, και αυτοί οι μικροί σταθεροποιημοί να ενδυναμώσουν, οπότε έχω ένα επιπλέον όφελος στους μικρούς σταθεροποιούς μυς του σώματος. Άρα σταθεροποιείται καλύτερα και η άρθρωσή μας. Ακριβώς. Σωστά δεν τα λέω? Ακριβώς. Διότι ενώ το μηχάνημα σε κατευθύνει μόνο του, εμείς πρέπει με το λάστιχο να κατευθύνουμε μόνιμα. Και να αντισταθούμε, στο να χάσουμε την κατεύθυνση. Είναι πολύ ωραίο. Οπότε αυτές οι μικρορυθμίσεις που κάνει το σώμα μας αυτοματοποιημένα, ναι. Για να διατηρεί τη θέση, ενεργοποιεί τους σταθεροποιούς μυς του σώματος. Αυτό είναι μόνο για το χέρι, γενικά και με την πλάτη μπορεί να λειτουργήσει και παντού? Πού? Μπορεί να λειτουργήσει τόσο στο άνω άκρο, μπορεί να λειτουργήσει να κάνουμε έξυπνες ασκήσεις με τα λάστιχα εάν θέλουμε να ενδυναμώσουμε τους μυς του αφιένα. Τι? Οπότε αφήνω σταθερό τον αφιένα, ναι. Και κινώ τα χέρια μου. Οπότε ουσιαστικά ενεργοποιούνται οι σταθεροποιοί μυς του αφιένα. Τίποτε, εύκολο. Οπότε δεν είναι. Χρειάζεται να κάνω κινήσεις της κεφαλής και να... Ξαναδείς το Γιώργο, γιατί εσύ μπορείς, εγώ έχω χτένισμα. Δεν χρειάζεται να κάνω κίνηση, ναι. Της κεφαλής, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τραυματισμό με ένα μηχάνημα, αλλά κρατάω σταθερό το κεφάλι και προσθέτει αντίσταση, ακριβώς, προσθέτει αντίσταση το λάστιχο με αποτέλεσμα να ενδυναμώνω. Μπορώ να κάνω 4
δεκάδες, τρεις δεκάδες επαναλήψεις και να έχω ενδυνάμωση στους σταθεροποιούς μυς της σπονδυλικής στήλης. Τα περισσότερα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης αλλά και των αρθρώσεων είναι προβλήματα αστάθειας. Το ίδιο μπορώ να κάνω και για την οσφυγική μοίρα. Αν μου επιτρέπεις, θέλω λίγο τη βοήθειά σου. Ναι, στο κρατάω. Ακριβώς. Ναι. Αντίστοιχα, μπορώ να δουλεύω τους σταθεροποιούς μυς της οσφυγικής μοίρας από αυτή τη θέση, τραβώντας το λάστιχο πίσω. Αν δεν δουλέψουν οι σταθεροποιοί αυτοί μυς, έφυγα. Μπροστά. Μόνο τραβώντας. Ακριβώς. Οπότε, τραβώντας το λάστιχο πίσω, δουλεύω σταθεροποιητικά πάρα πολύ ωραία τον κορμό. Έτσι. Θέλω να μου δείξεις αυτή για τα χέρια. Τι είπαμε, αυτή για μας είναι... γυναίκες, όχι, μ' αρέστα, γιατί, όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία η άσκηση, ναι. Γιατί περνάμε το ένα χέρι εδώ. Αυτό το λάστιχο μας δίνει τη δυνατότητα... Έχει θυκούλες αυτό το λάστιχο. Ναι. Αυτή είναι η δυνατότητα. Ακριβώς. Και τι κάνουμε, Γιώργο? Και ποια είναι η στάση που έχουμε συνήθως καθημερινά? Καμπουριάζουμε, ναι. Ακριβώς. Οπότε, ναι, στρίβουμε προς τα έξω. Όχι, ο αγκώνας παραμένει στον κορμό, στρίβουμε και ενώνουμε τις ομοπλάτες προς τα πίσω. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Τέλεια. Ακριβώς. Και ωραία. Τώρα δηλαδή αυτό που κάνω εγώ με το λάστιχο, είναι το ίδιο με το να το κάνω, ας πούμε, με βάρη? Ακριβώς. Λοιπόν, πιάνει αυτό το πράγμα που λέει ο Γιώργος. Έχω διάφορα λάστιχα, δηλαδή... Είναι εύκολο, πιο εύκολο από τα βάρη νομίζω, δεν ξέρω. Έχω λιγότερους τραυματισμούς, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μελέτες μας έχουν δείξει ότι έχω τα ίδια ωφέλη. Φαίνεται ότι είναι ένα λαστιχάκι, αλλά νιώθεις ότι έχει αρκετή αντίσταση. Όχι, τραβάει! Και δουλεύει. Ναι. Και αν τοποθετήσουμε ένα άλλο χρώμα, έχω πολύ μεγαλύτερη αντίσταση. Τι εννοείς, ότι έχει με... Υπάρχει διαβάθμιση. Το κόκκινο... αυτό είναι πιο σκληρό, ναι. Ακριβώς. Το κόκκινο είναι πιο μαλακό, λίγο πιο σκληρό, ακόμα πιο σκληρό. Ναι. Και αν πάμε σε αυτό το χρώμα, ούτε εγώ μπορώ να το κάνω, γιατί είναι αρκετά σκληρό. Για να δω. Όχι, γιατί μου κάνει εντύπωση. Α, παπά. Είσαι αρκετά δυνατή, έτσι. Γιατί. Έλα τώρα. Το κάνω. Να ξέρετε, είμαι δυνατή. Ναι, έχει δίκιο. Αρκετή αντίσταση. Δηλαδή, ξεκινάμε σταδιακά, φαντάζομαι. Ξεκινάμε σταδιακά, ναι. Για δείξε άλλη μια άσκηση. Έχουμε χρόνο ακόμα λίγο. Λοιπόν, έχουμε ακόμα χρόνο. Με αυτό, λοιπόν. Οπότε, εφόσον έχουμε αυτό, μπορούμε να δείξουμε. Προσθέτουμε αντίσταση σε απλές ασκήσεις. Όπως για παράδειγμα, κάνουμε προβολές. Διατηρώ την αντίστασή μου. Σταθερά τα χέρια και ακριβώς κάνω προβολές. Οπότε είναι σαν να προσθέτω μία μπάρα στους ώμους και να κάνω προβολές, να κάνω καθίσματα. Έτσι. Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο, μου κάνει εντύπωση όμως. Είναι απλώς κρατάω το λάστιχο. Ναι. Εκεί είναι το, το σοκαριστικό. Υπάρχει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, ναι, με τα λάστιχα. Ότι μπορώ, τοποθετώντας σωστά τα λάστιχα, να διορθώσω την κακή ευθυγράμμιση του σώματος. Για διόρθωσε. Δηλαδή, τοποθετώ το λάστιχο. Συνήθως όταν εκτελώ μία άσκηση, τα περισσότερα λάθη γίνονται στη διάρκεια που εκτελώ, ναι, μία άσκηση. Ναι. Δηλαδή, ένα σύνηθες λάθος που γίνεται όταν κάνουμε ένα ημικάθισμα είναι ότι φεύγουν τα γόνατα σε βλεσότητα. Mm. Φεύγουν προς τα μέσα. Οπότε, μου υπενθυμίζει το λάστιχο ότι πρέπει να διατηρώ την απαγωγή στα πόδια. Ναι. Έχω καλύτερη ενεργοποίηση των μυών που θα με βοηθήσουν να κάνω το ημικάθισμα, έτσι, ακόμα και του μεγάλου γλουτιαίου. Οπότε, εκτελώ την άσκηση διατηρώντας την καλύτερη ευθυγράμμιση. Αντίστοιχα, μπορώ μία παρέκκληση που έχω στο σώμα. Ναι. Λίγο γρήγορα, Γιώργο. Για το χρόνο μας, ναι. Ωραία. Μία παρέκκληση που έχω στο σώμα. Ναι. Να την διορθώσω. Αν δηλαδή έχω μία κακή ευθυγράμμιση και έχω μία πλάγια μετατόπιση της λεκάνης, μία σκολίωση, ναι, να την διορθώσω, τοποθετώντας το λάστιχο. Ακριβώς. Και μετά από αυτή τη θέση να εκτελώ ασκήσεις. Είτε καθίσματος, είτε στροφικές ασκήσεις. Είτε αν έχω έναν αθλητή του τένις, να κάνω λειτουργικές ασκήσεις με το λάστιχο. Ωραία. Οπότε δεν είναι σε μία κατεύθυνση. Μπορώ να κάνω πιο λειτουργική αποκατάσταση. Ευέλικτοι είμαστε με το λάστιχα. Ευέλικτοι, εύκολοι. Το κουβαλάτε και στην τσέντα και κάνετε τις ασκήσεις. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τσουκαλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.